Ο μαϊμού λογιστής πιάστηκε στη φάκα αυτή τη φορά, όμως τα χρήματα των θυμάτων της απάτης έχουν κάνει ήδη φτερά. Δύο οικογένειες από το Ηράκλειο είναι τα τελευταία θύματα των απατεώνων που χτυπούν τηλεφωνικά και αποσπούν κωδικούς είτε άλλα προσωπικά στοιχεία με τα οποία ξαφρίζουν λογαριασμούς. Ότι είναι ο λογιστής για το επίδομα του ρεύματος της ΔΕΗ, νομίζω, ήταν αυτή η δικαιολογία του. 35χρονος από το Αγρίνιο τηλεφώνησε και στις δύο περιπτώσεις τα θύματα, προσποιούμενος στο λογιστή. Κατάφερε με μαεστρία να τους εξαπατήσει, ζητώντας τους τον αριθμό λογαριασμού τους, δήθεν για να κατατεθεί η επιδότηση ρεύματος, ενώ στην πορεία της συζήτησης που άνοιξε, κατάφερε να τους αποσπάσει και προσωπικούς κωδικούς. Κάνανε αρκετές μεταφορές σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, τρούσαν ανεξέλεγκτα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αποδείχθηκε άλλωστε με την άμεση δίωξη του φερούμενου στο δράστη, ο οποίος βρισκόταν στο Αγρίνιο και μεταφέρθηκε για να δικαστεί στο αυτόφορο ενώπιον του πλημελιωδικείου Ηρακλείου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά άρχισαν οι αναλήψεις και οι μεταφορές χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς, όπως έγινε και στη δεύτερη περίπτωση που εξιχνίασε η ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, ο μαϊμού λογιστής που έκανε τα τηλεφωνήματα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Μέχρι όμως τη στιγμή που οι τράπεζες μπλόκαραν τους δύο λογαριασμούς, το άτυχο ζευγάρι έχασε 9.000 ευρώ, ενώ περίπου 5.000 ευρώ έκαναν φτερά και από το λογαριασμό του δεύτερου θύματος. Να μην δίνουν ούτε προσωπικούς τους λογαριασμούς, να μην μπαίνουν στις ιστοσελίδες που θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλείς και οτιδήποτε χρειαστούν να ενημερώνονται από τις τράπεζές τους, από τους λογιστές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα έγκλημα το οποίο βρίσκεται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα και το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Όλοι έχουμε έναν φίλο, έναν συγγενή, ένα στο οικογενειακό μας περιβάλλον που έχει εξαπατηθεί από αυτούς τους δράστες. Ο 35χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, αρνείται ότι έχει τα χρήματα, αν και ομολογεί ότι εκείνος μίλησε με τα θύματα και απέσπασε τους κωδικούς. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη Δευτέρα με τα θύματα να κάνουν έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί, ώστε να μην βρεθούν στη δική τους θέση, όπως εξηγεί η συνηγορός τους. Να μην δίνουμε κωδικούς και να μην συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στην αστυνομία, η οποία ενήργησε άμεσα, μας εξυπηρέτησε και γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα μέσα σε τόσες λίγες μέρες.